10 εκατομμύρια, μέσος όρος 4-6 εκατομμύρια που φύγανε. Ενός ανθρώπου. Όχι παιδί, κάθε ανθρώπου. Σου λέει 10.588 κωδικοί. Σαν τη λίστα Λαγκάρντ. Έτσι, μπράβο, σαν τη λίστα Λαγκάρντ. Είσαι μέσα. Για πες, για πες. Λοιπόν, είναι όντως σαν τη λίστα Λαγκάρντ, πήγε η λίστα κανονικά και ο αναπληρωτής οικονομικών, ο κύριος Αλεξιάδης, δήλωσε ότι υπάρχουν ονόματα που μέσα που τα προηγούμενα χρόνια μας έκαναν μαθήματα φορολογικής συνείδησης. Έλα όμως. Οι πολιτικοί δημοσιογράφοι τι είναι αυτοί για να καταλάβουν. Και επιχειρηματίες, αλλά έχω να σας πω ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι δύο πασίγνωστοι ηθοποιοί, άντρας-γυναίκα. Άντρας-γυναίκα ηθοποιοί. Ο ηθοποιός, όλη η Ελλάδα τον γνωρίζει, έχει κάνει καριέρα στην τηλεόραση, άρα μιλάμε για κάποιο πρόσωπο. Και κάνει ακόμα, γιατί πάει κάπου το μυαλό μου γι' αυτό. Πάει το μυαλό σου κάπου. Βέβαια. Την έχει σταματήσει. Για όλοι ξέρουμε ποιοι είναι οι ακριβοπληρωμένοι. Εμένα μην πείτε ονόματα, σα παρακαλώ. Είναι δυνατόν. Αλλά όλοι ξέρουμε ποιοι είναι ακριβοπληρωμένοι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πούμε ονόματα. Και η γυναίκα. Δεν είναι κακό. Και η συνάδελφό του, λέει, η γυναίκα που έβγαλε 1,5 εκατομμύριο έξω, η οποία έχει κάνει και θεατρικές πολλές εμφανίσεις. Ενώ ανάμεσα υπάρχει και μια γυναίκα, όχι ηθοποιός, αλλά πασίγνωστη τηλεπαρουσιάστρια. Τηλεπαρουσιάστρια. Το ποσό της κυρίας δεν το ξέρω, μόνο για την ηθοποιό ότι η γυναίκα αναφέρουν ότι είναι 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, να πω κάτι μια στιγμή, γιατί να είμαστε σοβαροί. Ναι. Επειδή εμείς εδώ. Το κάτσε, κάτσε. Το, είναι το συγκεκριμένο το βρήκαμε από το news.gr. Στο news.gr το βρήκα το συγκεκριμένο. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι στοχοποιούμε κάποιους ανθρώπους. Λέμε μία παρουσιάστρια, εμένα και εμένα το μυαλό μου πάει κάπου. Ότι έχει βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό να έχει βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Ο καθένας τα χρήματα του τα κάνει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι αν τα λεφτά αυτά είναι φορολογημένα ή όχι. Δηλαδή, αν εγώ βγάζω 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δανείζομαι, δεν βγάζω προφανώς. Λέω ένας ακριβό πληρωμένος. Και τα φορολογούμε, δίνω το 30% όπως είναι φορολόγηση στο ελληνικό κράτος. Τα υπόλοιπα 700 μπορώ να τα βάλω εγώ, να τα ασκήσω, να κάνω αυτό, να τα βγάλω στην Ελβετία. Είναι νομιμότατο. Γιατί έτσι κι αλλιώς. Είναι σαν να αγοράζει ένα σπίτι στο εξωτερικό. Εγώ φέτος που υπέβαλα η φορολογική δήλωση, ναι. Έχω γράψει σε όλους μας ισχύει αυτό, πόσα λεπτά έχω και στην τράπεζα, τους αριθμούς λογαριασμού, όλα τα έχω δώσει στην εφορία. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Άρα μπορώ να ελέγξω πόσα λεπτά έχω δηλώσει, πόσα λεπτά έχω στην τράπεζα. Έχω παραπάνω στην τράπεζα από αυτά που έχω δηλώσει. Άρα πού τα βρήκε. Αυτό είναι το ποδεν έσχεσαι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι κάποιο, δεν ποινικοποιούμε του πλούσιου. Μακάρι να υπάρχουν πλούσιοι, να δουν λεφτά και σε εμά που δεν έχουμε τόσα λεφτά. Το θέμα ποιο είναι. Αν τα λεφτά αυτά, γιατί μην βάζουμε κρεμάμε στα μανταλάκια τώρα και ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί αυτή η παρουσιάστρια που λέτε, που βγάζει πολλά λεφτά, να έχει φορολογηθεί. Και να επέλεξε να τα βγάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Κάτσε τα συγκεκριμένα, δεν είναι φορολογημένα. Όχι, δεν είναι φορολογημένα. Όχι, όχι. Πάει το ξέρουν. Όχι, πάει κανονικά. Μα καταρχήν μίλησε, παιδιά, ο υπουργό αναπληρωτή, ο κύριο Αλεξιάδη. Είπε ότι δεν είναι φορολογημένα αυτά. Παιδιά, πάει κανονικά ραβασάκι από τον εισαγγελέα. Και πάνε τώρα, θα του καλέσουν όλου να πάνε να δικαιολογήσουν. Βέβαια. Τότε υπάρχει θέμα με φορολογημένα. Μα γι' αυτό το λέμε. Όχι, όχι. Και είναι δύο μεγαλοειθοποιοί. Δύο μεγαλοειθοποιοί και γυναίκα τηλεπαρουσιάστρια πασίγνωστη. Παιδιά, όλα βγαίνουν κάποιοι. Όλο το μυαλό μας πάει σε κάποιους ανθρώπους τώρα. Και είναι... οι άλλοι είναι πολιτικοί. Πόσο θέλω τα ονόματα αυτά, τι είπες. Έλα να τα γράψω εγώ. Ναι, έλα να γράψει ο καθένας. Γιατί κάνει μια ουλιά στα κεραμίδια, ρε Άρη. Τώρα είναι ηθοποιό, έχω να σου πω. Εσύ δεν είσαι, ούτε εγώ. Μπερδευτεί λίγο. Πιστεύεις τα ονόματα δεν τα βγάλουν. Όχι, δεν μπορούν να τα βγάλουν. Δεν μπορούν, αν πάνε εισαγγελέα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν. Πρέπει να υπάρχει καταδικαστική απόφαση για να βγει ένα όνομα. Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.